Εντυπωσιακές εικόνες με φάλαινες φυσιτήρες από Κεφαλονιά έως την Κρήτη και την Ρόδο. Μάλιστα, αρκετές φορές, ψαράδες αποτυπώνουν με το κινητό τους τηλέφωνο μοναδικές στιγμές. Οι φάλαινες φυσιτήρες, όπως και άλλα είδη, απειλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και όπως εκτιμάται, ο αριθμός τους μειώνεται σταδιακά. Το Arctic Sunrise της Greenpeace ταξιδεύει νότια του νησιού για τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου για τα κοιτώδη της Ελληνικής Τάφρου που έχει αναγνωριστεί ως περιοχή παγκοσμίου σημασίας για τα κοιτώδη. Με το πλοίο μας Arctic Sunrise πραγματοποιούμε μια έρευνα νότια και δυτικά της Κρήτης, την Ελληνική Τάφρου συγκεκριμένα, για τα κοιτώδη της περιοχής και εστιάζουμε, ας το πούμε έτσι, κυρίως στους φυσιτήρες και στους ζητιούς. Ο λόγος είναι ότι θέλουμε να αναδείξουμε φυσικά την πλούσια διαποικιλότητα που έχει η περιοχή και να αναδείξουμε και την οικολογική της σημασία σε ό,τι αφορά και την ταυτότητα των ειδών, την ποικιλία των ειδών, την σπανιότητα και την προστασία που θα πρέπει να έχει αυτή η περιοχή. Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή της παρουσίας κοιτωδών στην περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού μας. Το υδρόφωνο ουσιαστικά βυθίζεται και πιάνει τους υπέρηχους, δηλαδή αυτά που δεν ακούμε εμείς με το αυτί μας, αλλά τα πιάνει το υδρόφωνο και είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν οι φάλαινες μεταξύ τους και έτσι καταλαβαίνουμε ότι βρίσκονται εκεί. Παράλληλα, φυσικά, έχουμε και παρατηρητές στο κατάστρωμα, όπως ανέφερα και νωρίτερα, ώστε να τις δούμε σε περίπτωση που αναδυθούν. Το ταξίδι αυτό της Greenpeace έρχεται να εμπλουτίσει τη γνώση και το πολύτιμο έργο του Ινστιτούτου Κοιτολογικών Ερευνών Πέλαγος, ενώ αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ανάγκη προστασίας των συγκεκριμένων θαλάσσιων ζώων. Είναι και αχαρτογράφητα κάποια σημεία που θα πάμε. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον και μόνο να δούμε την ύπαρξη αυτών των ειδών, γιατί η Ελληνική Τάφρος έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή ειδικής σημασίας, ιδιαίτερα για τους φυσιτήρες, το οποίο σημαίνει ότι μόνο εκεί πολλαπλασιάζονται και ζουν ουσιαστικά. Αλλά και μόνο η γνώση των περιοχών που υπάρχουν εκεί, αναπαράγονται και ζουν, είναι πολύ πολύ σημαντική. Και μην ξεχνάμε ότι πέρα από τις φάλαινες υπάρχουν και πάρα πολλά είδη που έμεσα ή άμεσα επηρεάζονται.